Καλή σας μέρα και από μένα. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, λοιπόν, τα επόμενα 15 λεπτά θα προσπαθήσω να κάνω ένα σχολιασμό της ελληνικής πραγματικότητας με βάση την εμπειρία μου στο εξωτερικό, από το εξωτερικό. Ο σχολιασμός αυτός δεν μπορεί παρά να είναι αρκετά επιδερμικός και σύντομος, αλλά η ουσία είναι αυτή εδώ. Θα πω βασικά ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή χρειάζεται το σωστό μείγμα μέτρων, αλλά χρειάζεται και ένα πολύ υψηλό βαθμό υλοποίησης των μέτρων αυτών. Μπορεί κανείς τώρα βέβαια να μου πει, μα κύριε Γαλλία, αυτό που μας λέτε είναι αρκετά generic. Σε αυτό θέλω να απαντήσω ότι δεν χρειάζεται ιδιαίτερη καινοτομία από πλευράς Ελλάδος στην φάση που είμαστε. Υπάρχουν τόσα πολλά μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί στο εξωτερικό, σε διάφορες χώρες, και δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε τον τροχό, να δούμε ποια μέτρα μπορούν να δουλέψουν και ποια όχι. Μια κριτική ματιά, λοιπόν, των μέτρων αυτών, με κριτική ματιά βλέποντας και το αποτέλεσμα που έχουν αυτά τα μέτρα σε διάφορες χώρες, μπορεί να μας οδηγήσει σε ένα σωστό μείγμα μέτρων. Και, φυσικά, θα χρειαστεί και ένα υψηλός βαθμός εφαρμογής τους. Να κάνουμε τις συστάσεις πρώτα απ' όλα. Επιτρέψτε μου να πω ότι η εμπειρία που φέρνω είναι εμπειρία από την έκθεσή μου στα τελευταία 3 χρόνια σε 32 χώρες. Είμαι εμπορικός υπεύθυνος για τη Sandoz στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Η Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη για τη Sandoz είναι ένα group 32 χωρών. Αρκετές από αυτές είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά άλλες πάλι είναι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω λοιπόν αυτή την έκθεση και συγχρόνως είμαι σε συνεχή επικοινωνία με ομολόγους μου, οι οποίοι χειρίζονται άλλες περιοχές του κόσμου, όπως η Δυτική Ευρώπη και ούτω καθεξής. Η Sandoz σε αυτό το κομμάτι, να πω ότι κάνει ένα τζίρο 1,5 δις. Γιατί το λέω αυτό? Στη γειτονική Σλοβενία η Sandoz κάνει ένα τζίρο 60 εκατομμυρίων, στην Κροατία κάνει 40 εκατομμύρια και ούτω καθεξής. Φανταστείτε το κατακεφαλήν πωλήσεις και δέστε πόσο απέχουμε από την μεγαλύτερη διείσδυση που πρέπει να έχουν τα generics στη χώρα μας. Στην περιοχή αυτή η Sandoz είναι η πρώτη εταιρεία generics και απασχολεί περίπου 3.000 ανθρώπους. Φαντάζομαι ότι υπάρχει ένα ερώτημα στο μυαλό αρκετών. Έρχομαι να μιλήσω σαν εκπρόσωπος originator.com εταιρείας ή generic. Κοιτάξτε να δείτε, να ξεκαθαρίσω κάτι. Η Sandoz είναι κομμάτι της Novartis. Η Novartis, όπως ξέρετε, είναι μια μεγάλη φαρμακευτική εταιρεία. Έχει 5 μεγάλους πυλώνες. Ο ένας από αυτούς είναι τα καινοτόμα φάρμακα. Ένας άλλος είναι τα generics. Ένας τρίτος είναι τα OTC. Ένας τέταρτος είναι τα vaccines και diagnostics. Και ο πέμπτος είναι τα οφθαλμολογικά. Άρα, λοιπόν, δεν μιλάω ούτε σαν generικάς, ούτε σαν originator. Μια άλλη ερώτηση. Επιτρέψτε να πω ότι η Novartis τους τελευταίους 6 μήνες είναι νούμερο 1 εταιρεία στον κόσμο, φαρμακευτική εταιρεία στον κόσμο, και φαντάζομαι είναι γνωστό ότι είναι η πρώτη φαρμακευτική εταιρεία στην Ελλάδα. Μια άλλη ερώτηση, διότι ακούστηκαν διάφορα από το προηγούμενο πάνελ. Ανήκουμε στο στρατόπεδο των βαρβάρων κατακτητών που έρχονται να ξεριζώσουν την ελληνική βιομηχανία ή είμαστε τοπικοί παίχτες? Απαντώ. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Η Sandoz είναι έτοιμη να πατήσει το κουμπί μέσα στο μήνα αυτό και να κάνει 40 προσλήψεις με δεδομένο ότι θα δούμε επιτέλους τη νέα λίστα φαρμάκων στην Ελλάδα. Ανεξάρτητα από το αν θα δούμε τη νέα λίστα φαρμάκων
μέσα στο μήνα αυτό, ήδη τα forecasts που κάνουμε μιλάνε για τριπλασιασμό της παραγωγής που κάνουμε στην Ελλάδα μέσω καθαρά ελληνικών εταιριών. Υπερτριπλασιασμό. Αυτό γιατί. Όχι γιατί πάμε καλά στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα σχεδόν δεν υπάρχουμε ακόμα. Αλλά γιατί το business πάει πολύ καλά στο εξωτερικό και η παραγωγή αυτή διοχετεύεται στο εξωτερικό. Όμως, δίνουμε δουλειά σε ελληνικά χέρια, είτε μέσω παραγωγής, είτε μέσω άλλων θέσεων εργασίας. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε λοιπόν. Γιατί generics? Φαντάζομαι ότι ίσως δεν πρέπει να μιλήσω καθόλου γι' αυτό. Αυτό είναι το, αν πάει κανείς στο site της EGA, European Generic Association, αυτό είναι το πρώτο πράγμα που βλέπει. Βλέπει λοιπόν ότι το generic industry δημιουργεί savings 35 δισεκατομμυρίων δολαρίων ευρώ το χρόνο σε 27 χώρες. Απασχολεί 150.000 ανθρώπους στην Ευρώπη και υπάρχουν πάνω από 1.000 εταιρείες γενοσύμων. Είναι ένας ιδιαίτερος μοχλός ανάπτυξης, λοιπόν, για την οικονομία. Αν είναι έτσι, λοιπόν, η βασική ερώτηση που έχουμε είναι γιατί τότε το penetration, η διείσδυση των γενοσύμων στην Ελλάδα είναι τόσο χαμηλή. Από το slide αυτό που δείχνω, βλέπετε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο. Είμαστε, λοιπόν, αρνητικοί πρωταθλητές για άλλη μια φορά και στον τομέα αυτό. Γιατί? Θα απαντήσω δίνοντας διάφορα παραδείγματα μέτρων που παίρνονται στο εξωτερικό. Όλα αυτά τα παραδείγματα, και είναι λίγα, δεν είναι μόνο παραδείγματα, είναι και αντιπαραδείγματα. Είναι και πράγματα τα οποία δεν πρέπει να κάνουμε. Αλλά είναι κέντρισμα για σκέψη. Ας πάμε στην Ουγγαρία. Η Ουγγαρία είναι σε μια δεινή οικονομική κατάσταση. Ας μην θεωρούμε ότι εμείς είμαστε μόνο αυτοί που έχουμε δεινή οικονομική κατάσταση. Ίσως είμαστε βέβαια στη χειρότερη φάση, αλλά και άλλοι έχουν προβλήματα σαν και εμάς. Η Ουγγαρία, λοιπόν, έχει πολλά προβλήματα οικονομικά. Ένα μέτρο που ισχύει εδώ και λίγο καιρό στην Ουγγαρία είναι ότι οι εταιρείες που απασχολούν ιατρικούς επισκέπτες έχουν ένα, ας το πω, κεφαλικό φόρο 54.000 ευρώ. Για κάθε ιατρικό επισκέπτη δίνουν φόρο 54.000 ευρώ στο κράτος, το ουγγρικό. Για να πούμε αν το μέτρο αυτό είναι καλό ή κακό, και δεν θέλω να δίνω ιδέες στην ελληνική κυβέρνηση, για να πούμε αν το μέτρο αυτό είναι καλό ή κακό, πρέπει να δούμε για ποιο λόγο το κάνουμε. Οι Ούγγροι, λοιπόν, το κάνουν αυτό για να πάρουν περισσότερους φόρους, προφανώς, και για να μειώσουν λίγο την πίεση προς τους γιατρούς. Αυτό λένε. Τι έχει συμβεί, όμως? Στον πρώτο χρόνο εφαρμογής του μέτρου αυτού, ο αριθμός των ιατρικών επισκεπτών μειώθηκε κατά 33%. Έτσι. Και αν πάει κανείς λίγο πιο πολύ στις λεπτομέρειες, βλέπει ότι η φαρμακοβιομηχανία στην Ουγγαρία είναι κυρίως τοπική. Η μεγαλύτερη παίκτης είναι Ούγγροι. Άρα, χτυπάει την τοπική φαρμακοβιομηχανία το μέτρο αυτό. Αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο θα ήθελα να το ξεχάσουμε, να μην το ξανασυζητήσουμε. Να πάμε στη Ρουμανία. Θεωρούμε εδώ ότι έχουμε μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά τα φαρμακεία, διότι οι φαρμακοποιοί δεν πληρώνονται στην ώρα τους. Και ισχύει αυτό. Οι καθυστερήσεις, όμως, φαντάζομαι περίπου 2-3-4 μηνών, αν δεν κάνω λάθος. Συγχωρέστε με αν δεν ξέρω τα πάντα σε λεπτομέρεια. Αυτό που ισχύει στη Ρουμανία, που πάλι είναι σε δεινή οικονομική κατάσταση, είναι ότι οι φαρμακοποιοί πληρώνονται από το κράτος σε πάνω από ένα χρόνο. Με καθυστέρηση πάνω από ένα χρόνο. Τι συμβαίνει, όμως? Υπάρχει αυτός ο μοχλός αποσυμπίεσης του συστήματος, διότι τα OTC προϊόντα είναι απελευθερωμένα. Με άλλα λόγια, οι φαρμακοποιοί πουλάνε και OTC προϊόντα, παίρνουν ζεστό χρήμα και συνεχίζει το σύστημα και κάπως ζει. Λοιπόν, υπάρχουν δύο χώρες, εάν δεν κάνω λάθος, στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή,
που ακόμα δεν έχουν απελευθερώσει τα OTCs. Αυτά είναι, αυτές οι χώρες είναι το Βέλγιο και είναι και η Ελλάδα. Και ρωτώ γιατί. Γιατί ακόμα. Δεν είναι ένας καλός μοχλός αποσυμπίεσης αυτός. Δεν θα δημιουργηθεί διαφημιστική δαπάνη από τις εταιρείες οι οποίες ενδιαφέρονται αν απελευθερώσουμε τα OTCs. Ας πάμε στην Πολωνία. Η Πολωνία, και να θυμίσω ότι η Πολωνία είναι μία από τις χώρες η οποία πέρασε, ας μου επιτραπεί η λέξη, ξόφαλτσα την κρίση. Η Πολωνία, μεταξύ των άλλων, έχει εφαρμόσει το εξής ενδιαφέρον πράγμα. Έχει απαγορεύσει τα rebates, τις εκπτώσεις, τις εμπορικές εκπτώσεις, προς χοντρεπόρους και φαρμακοποιούς για συνταγογραφούμενα προϊόντα. Δεν υπάρχουν εκπτώσεις. Έτσι. Η λογική ποια είναι. Η λογική είναι ότι το φάρμακο που θα πάει στο χέρι του ασθενή, αυτό θα πρέπει να είναι μια... Αυτό θα πρέπει να γίνει με βάση επιστημονικά κριτήρια και όχι με βάση εμπορικά κριτήρια. Δεν πρέπει να πάει στο χέρι του φαρμακοποιού το προϊόν το οποίο έχει μεγαλύτερη έκπτωση. Επίσης, βλέπουμε ότι η πολωνική κυβέρνηση θεώρησε ότι εάν υπάρχει αυτό το χρήμα, το 10%, το 20%, το 30%, καλύτερα το χρήμα αυτό να πάει είτε στην τσέπη της κυβέρνησης, είτε στην τσέπη του ασθενή και όχι στην τσέπη κανένα από τους παίχτες του συστήματος, το οποίο θα διαστευλώσει το σύστημα στη συνέχεια. Πάμε στη Ρωσία. Το 2009 ο Πούτιν βγήκε και είπε «Θέλω έως το 2020 τα μισά από τα φάρμακα τα οποία διακινούνται στη Ρωσία να παράγονται στη Ρωσία». Και όταν το λέει ο Πούτιν, θα γίνει. Και προχωράνε προς τα εκεί. Και όλες οι εταιρείες έχουν αρχίσει τώρα και τρέχουν να κάνουν τοπική παραγωγή στη Ρωσία. Γιατί το λέω για την Ελλάδα. Αυτό είναι, δεν είναι παράδειγμα. Αυτό έχει να κάνει με το εξής, ότι αυτά μπορεί και τα λέει ο Πούτιν, διότι δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω κατά πόσο εμείς μπορούμε να τα πούμε όντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τα μέτρα προστατευτισμού δηλαδή, δεν ξέρω αν μπορούμε να τα συζητήσουμε ούτε καν φυσικά να τα εφαρμόσουμε. Να κάνουμε μια μικρή παρέμβαση. Είπε ο κύριος Μπουφίδης κάτι για preferential treatment των generics τα οποία εισάγονται. Δεν το γνωρίζω το θέμα. Αν υπάρχει κάτι τέτοιο, είναι ένα από τα πολλά θέματα τα οποία είναι να χτυπάς το κεφάλι στον τοίχο, αν ισχύει. Δεν θα ήμουν υπέρ κάτι τέτοιο και φυσικά όλοι πρέπει να έχουν την ίδια γραμμή αφετηρίας. Να το ξεκαθαρίζουμε. Λοιπόν, υπάρχει και ένα άλλο θέμα βέβαια. Μπορούμε να μείνουμε μέχρι το βράδυ εδώ, δίνοντας διάφορα παραδείγματα του τι ισχύει και με τι αποτέλεσμα στις διάφορες χώρες. Αυτό το θέμα της δραστικής ουσίας. Να το ξεκαθαρίσουμε. Είμαστε αντίθετοι. Αν είναι νόμος του κράτους, πρέπει να το εφαρμόσουμε, βέβαια, αλλά αν ρωτηθούμε, είμαστε αντίθετοι με το θέμα της δραστικής ουσίας. Και υπάρχουν πολλοί λόγοι γιατί. Βέβαια, όταν γίνεται διαπραγμάτευση με την Τρόικα και υπάρχει κάποιος κύριος Καρόνε, ο οποίος κάνει lead αυτό τη διαπραγμάτευση και ο οποίος λέει, μα αυτή είναι η τάση, έχει δίκιο. Η τάση είναι προς δραστική ουσία. Αυτή, έχει δίκιο. Ναι, αλλά δεν εφαρμόζεται πουθενά. Δεν εφαρμόζεται πουθενά. Εκτός από τα Nordex. Άρα, λοιπόν, τι κάνουμε, πετάμε μέτρα και τι, περιμένουμε να εφαρμοστούν από μόνα τους. Δεν εφαρμόζεται πουθενά. Για τον ΑΒ λόγο. Παρά τις προσπάθειες κυβερνήσεων, φορέων και ούτω καθεξής.
Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Μιλάμε για διείσδυση, λοιπόν, των αύξηση της διείσδυσης των γενοσύμων στην χώρα. Καλό θα ήταν να έχουμε και μερικά προϊόντα για να πουλάμε, για να γίνει αυτή η διείσδυση. Είναι απλός συλλογισμός αυτός. Μιλάμε για ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Πολύ σωστά. Πολύ σωστό μέτρο. Επιτέλους. Μπράβο. Τι κάνουμε όμως με αυτό, πώς το έχουμε χρησιμοποιήσει, μήπως είμαστε υποστελεχωμένοι και δεν έχουμε τον ικανό αριθμό αναλυτών να πάρουμε αυτά τα στοιχεία και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε αυτά. Τι γίνεται λοιπόν με την εφαρμογή του μέτρου αυτού. Άρα λοιπόν, έδωσα μερικά παραδείγματα. Ήταν περίπου, κυρίως για κέντρισμα σκέψης. Άρα λοιπόν, πού καταλήγουμε, τι λέω. Θα κάνω μια απλή πρόταση για το τι πρέπει να γίνει με βάση όλα αυτά που συμβαίνουν και στο εξωτερικό. Αλλά επιτρέψτε μου ότι θα το κάνω με ένα μικρό βαθμό αφέλειας. Μπορώ να πω μερικά πράγματα, τα οποία θα μου πείτε, μα εδώ είναι Ελλάδα, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Φυσικά, αυτό το ακούω 32 φορές κάθε μέρα. Εδώ είναι Ελλάδα, εδώ είναι διαφορετικά, εδώ είναι Τσεχία, εδώ είναι Ρωσία. Λοιπόν, η αφέλεια ποια είναι. Έγκυται στο εξής, ότι σαν Έλληνας που δουλεύει στο εξωτερικό εδώ και 15 χρόνια, θεωρώ ότι, για παράδειγμα, έρχομαι σε ένα συνέδριο, το οποίο πρέπει να ξεκινήσει σε 9 και ξεκινάει σε 9.30. Έχω την αφέλεια να περιμένω να δω τον υπουργό, ο οποίος ξέρω ότι έχει επιβεβαιώσει την συμμετοχή του και δεν τον βλέπω. Έχω την αφέλεια να θεωρώ ότι αν μιλάμε για διεύρυνση της διείσδυσης των γενοσύμων στην Ελλάδα, βγάζουμε και κάποια λίστα καινούργιων προϊόντων για να πουλάμε με αυτά τα προϊόντα. Με αυτή την αφέλεια, λοιπόν, θα πολύ σύντομα θα κάνω τις εξής παρατηρήσεις. Ποιος είναι ο οδηγός εδώ πέρα? Αισθάνομαι καταρχάς ότι είμαστε σε ένα αυτοκίνητο και συζητάμε προς τα πού θα πάμε και ο οδηγός λείπει. Ο οδηγός, που είναι το Υπουργείο Υγείας, θεωρώ ότι πρέπει να παίξει ένα πολύ βασικό ρόλο σε δύο τομείς. Πρώτον, να σχεδιάσει το σύστημα και δεύτερον, να το τρέξει. Όσον αφορά το σχεδιασμό του συστήματος, θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχουν incentives, όπως υπόθηκε και πριν, και για τους γιατρούς, αλλά και για τους φαρμακοποιούς, για συνταγογράφηση γενοσύμων. Θεωρούμε ότι ιδανικά, και δεν ισχύει σε πολλές χώρες αυτό, σε πολύ λίγες ισχύει, αλλά θεωρούμε ότι ιδανικά δεν πρέπει να υπάρχουν discounts στο trade. Θεωρούμε ότι κάποτε πρέπει να δούμε και το χρώμα του χρήματος, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως. Θεωρούμε ότι τα OTCs πρέπει να απελευθερωθούν και θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να ρίχνουμε, να εκπλήσουμε συνεχώς τους παίχτες του συστήματος με το ένα ή το άλλο. Δεν πρέπει να υπάρχουν εκπλήξεις. Παράδειγμα, οι Τούρκοι λένε 28% discount, government discount, έτσι. Δεν λένε clawback. Ξέρει λοιπόν κάποιος ότι 28% των πωλήσεων του πάει στην κυβέρνηση. Μπορεί να κάνει τα πλάνα του. Δεν μπορεί να πρέπει να περιμένει το τέλος χρονιάς για να δει τι τελικά πρέπει να πληρώσει. Καταλαβαίνω βέβαια ότι γίνεται μια βία προσαρμογή τώρα και ίσως μπορεί αυτό να είναι ok για 1-2 χρόνια. Αλλά τα clawbacks είναι συστήματα τα οποία είναι disputed σε πολλές χώρες. Αυτή τη στιγμή στη Ρουμανία, για παράδειγμα, η κυβέρνηση είναι στα δικαστήρια με πολλές χώρες για αυτό το λόγο και ούτω καθεξής. Και υπάρχει μεγάλη αντίσταση. Λοιπόν, πρώτο είναι να κάνει design το σύστημα. Το δεύτερο κομμάτι είναι να το τρέχει σε σταθερή βάση.
τα υψηλής ποιότητας γενώσιμα πρέπει να έχουν ένα fast track approval. Δεν πρέπει να περιμένουμε χωρίς λόγο να λανσάρουμε προϊόντα τα οποία είναι επιβεβαιωμένως υψηλής ποιότητας. Γιατί? Οι λίστες πρέπει να βγαίνουν σε σταθερά χρονικά διαστήματα. Πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί με αυστηρότατα πέναλτις όσον αφορά τη λειτουργία του συστήματος. Εάν υπάρχει στο κοινό ακόμα σκεπτικισμός όσον αφορά την ποιότητα των generics, τότε ο ΕΟΦ ή το Υπουργείο Υγείας πρέπει να κάνει με σιγουριά controls όσον αφορά την ποιότητα. Ένα άλλο σημείο είναι το public awareness campaign. Ναι, άκουσα με πολύ χαρά αυτό που ακούστηκε προηγουμένως από τον πρόεδρο του ΕΟΦ, ότι επιτέλους θα γίνει κάτι τέτοιο. Διότι δεν έχει νόημα η ΕΛΠΕΝ να κάνει τη δικιά της καμπάνια. Κάποια άλλη στιγμή η Σάντος ίσως να κάνει τη δικιά της. Ο ένας, ο άλλος. Δεν έχει νόημα. Είμαστε όλοι στην ίδια πίτα. Θέλουμε να αυξήσουμε την πίτα. Το τελευταίο είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας σταθερός διάλογος. Το Υπουργείο πρέπει να βρει τον τρόπο να επιφέρει αυτή την εθνική συνεννόηση. Αυτό και αν ακούγεται θεωρητικό στην Ελλάδα. Καταλαβαίνω. Αλλά ακούστε. Γίνεται στην Τουρκία. Γιατί να γίνεται στην Τουρκία και αν μην μπορεί να γίνει σε εμάς. Οι Τούρκοι δουλεύουν με ένα rolling τριετές πλάνο. Οι Τούρκοι έχουν πει ότι η φαρμακευτική βιομηχανία είναι για μας μοχλός ανάπτυξης. Δίνουν τα σωστά κίνητρα και ούτω καθεξής. Είναι κάτι που γίνεται. Όλα αυτά που είπα δεν είναι πράγματα που δεν έχουν γίνει. Δεν είναι πράγματα τα οποία είναι καινοτόμα, είναι πράγματα τα οποία ισχύουν με καλά αποτελέσματα στο εξωτερικό. Υπάρχουν και οι παίκτες του συστήματος, βέβαια, οι οποίοι έχουν και αυτοί να παίξουν ρόλο. Θεωρούμε ότι οι ασθενείς πρέπει να συμμετέχουν στο σύστημα μέσω των φόρων που δίνουν, βέβαια, αλλά και μέσω του co-pay. Δυστυχώς αυτό θα αυξηθεί. Και αυτή είναι η τάση. Σε πολλές χώρες το co-payment αυξάνεται. Διότι όλες οι κυβερνήσεις έχουν πρόβλημα. Θυμηθείτε και αυτό που είπαμε τα OTC όμως. Γιατί να συνεχίζουμε να κάνουμε reimburse τα OTC, γιατί δεν τα απελευθερώνουμε. Λοιπόν, το co-pay θα αυξηθεί. Εκτός από τις χώρες που δεν υπάρχει reimbursement τώρα. Ρωσία. Υπάρχει σε μικρό βαθμό. Ουκρανία, καθόλου. Εκεί θα δούμε μια αύξηση του reimbursement. Οι γιατροί πρέπει να αφαιθούν ως ένα σημείο τουλάχιστον ελεύθεροι να εκφράσουν την επιστημονική τους γνώμη για το τι φάρμακο πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει εξαιρετικά μεγάλη διαφθορά στο κομμάτι αυτό, αλλά δραστική ουσία η οποία θα μεταφέρει τη διαφθορά από τους γιατρούς και θα τους πάει στους φαρμακοποιούς, αυτά δεν είναι μέτρα κατά πολέμησης διαφθοράς. Εκτός αν θέλουμε να το κάνουμε για κάποιο άλλο λόγο, ο οποίος μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή. Οι φαρμακοποιοί, πολύ συμφωνώ με αυτό που ακούστηκε προηγουμένως, πρέπει να... Κοιτάξτε, τώρα οι φαρμακοποιοί αμείβονται ουσιαστικά με βάση percentage του προϊόντος που πουλάνε, έτσι. Άρα, έχουν ένα εμπορικό κίνητρο να πουλήσουν τα πιο ακριβά προϊόντα. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Καλό είναι αυτό να γίνει με βάση συνταγές. Νομίζω ότι οι φαρμακέμποροι δεν πρέπει να έχουμε rebates για τους φαρμακεμπόρους. Ο ανταγωνισμός, βέβαια, θα γίνει με άλλο τρόπο και αυτοί πρέπει να κάνουν ensure ότι η αλυσίδα τροφοδοσίας λειτουργεί. Και τέλος, οι φαρμακευτικές εταιρείες. Οι φαρμακευτικές εταιρείες πρέπει να
αυτοδεσμευθούν για κανόνες δεοντολογίας και πρέπει να μην ποτέ βγάζουν φάρμακα εκτός αγοράς. Αυτά τα λίγα είχα να πω. Ξέρω ότι είμαστε σε κρίση, προφανώς. Αλλά όπως είπε και ο Ομπάμα, never lose a good crisis. Never miss a good crisis. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία αυτό που ζούμε τώρα. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία να μπουν τα πράγματα σε μια πιο σωστή βάση. Ναι, γίνεται μια βία προσαρμογή, αλλά γίνεται μια προσαρμογή. Αυτή η προσαρμογή πρέπει να έχει το κατάλληλο μείγμα μέτρων και πρέπει μετά να δούμε το βαθμό υλοποίησης των μέτρων αυτών. Δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε τον τροχό. Μπορούμε απλά να ρίξουμε, όπως είπα, μια κριτική ματιά στις διάφορες χώρες του εξωτερικού και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι το καλύτερο για όλους μας.